Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ΕΣΥΑ αντέδρασε έντονα στο σπότ της Κουμουνδούρου και με επιστολή της στο γραμματέα του κόμματος μιλά για απαράδεκτο διασυρμό συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου. Ο Πρωθυπουργός μας. Κυριάκος μας. Το βίντεο καταγγέλει με προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης από την κυβέρνηση με το δημόσιο χρήμα της καμπάνιας για τον κορονοϊό. Φαίνεται όμως να βάζει στο ίδιο τσουβάλι όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ στυλιτεύει τον απαράδεκτο διασύρμο συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου μέσω του προκλητικού βίντεο που δημοσιεύσατε στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και της αντιπολιτευτικής τακτικής. Εξηγήσεις έδωσε στην ΕΣΥΑ με απαντητική επιστολή ο Πάνος Κουρλέτης, εστιάζοντας την κριτική στην κυβέρνηση και όχι στους δημοσιογράφους. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την πρόθεση να προσβάλλουμε το δημοσιογραφικό κόσμο με το συγκεκριμένο βίντεο. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι αδύνατο να ταυτιστεί με ό,τι αντιπροσωπεύει η μορφή που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Το κύριο πολιτικό θέμα ήταν και είναι η διάθεση δημόσιου χρήματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης με αδιαφανείς όρους. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τήρησαν αποστάσεις, ενώ αντέδρασαν και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω ποιο προσβάλλει περισσότερο αυτό το σποτάκι, τους πολιτικούς, τον Πρωθυπουργό, τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες πολίτες που ψήφισαν στην 7η Ιουλίου. Είναι μια απαράδεκτη ισοπεδωτική λογική. Στην ουσία διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Πέτσα από το να μην δώσει απαντήσεις. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το πόσα έδωσε σε κάθε μέσο, καθώς έως τώρα αυτό το στοιχείο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Η κυβέρνηση χρηματοδότησε χωρίς κριτήρια και χωρίς διαφάνεια κάποια μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Ακόμα δεν ξέρουμε mm-hmm. τα ποσά που έχουν πάει σε όλα. Θα δοθούν στη δημοσιότητα ένα προς ένα όταν ολοκληρωθεί η καμπάνια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και πρέπει άμεσα να δώσει λόγο για τα χρήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς φυσικά αυτό να αθωώνει προηγούμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν παρόμοιες πρακτικές και αξιοποίησαν ίδια μέσα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό και ζητά να μάθει πόσα χρήματα πήρε το κάθε μέσο.